Στο Ταεκβοντό μαζί με τον Ιάσουνα Σκινά και τον Φίβο Κλαβδιανό είναι ο Αλέξης Χαρίτσης. Έχετε το λόγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο Ταεκβοντό. Κύριε Χαρίτση, σαφές προγραμματικές θέσεις από τον Αλέξη Τσίπρα σήμερα. Είναι σε θέση, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση, να εφαρμόσει όντως αυτές τις 5+1 προτεραιότητες. Σαφείς προγραμματικές δεσμεύσεις, και δεσμεύσεις σημαίνει ότι δημιουργούμε μια σχέση εμπιστοσύνης και ένα συμβόλαιο με την ελληνική κοινωνία ότι αυτές θα είναι και οι πρώτες προτεραιότητες της διακυβέρνησης την επόμενη μέρα. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ κρίσιμο και γι' αυτό ακριβώς, όπως είδατε, ήταν συγκεκριμένες, ήταν σαφείς, ήταν λίγες στον αριθμό, γιατί πρέπει οι δεσμεύσεις σου ακριβώς να αντανακλούν τις πολύ βασικές ανάγκες, τις πολύ βασικές αγωνίες που έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Σκινά, κύριε Κλαβδιανέ, ότι η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα σήμερα νομίζω ότι είχε και ένα άλλο στοιχείο το οποίο ήταν εξαιρετικά σημαντικό. Είχε το στοιχείο της συγκρότησης ενός ιδεολογικού πλαισίου αντιπαράθεσης με την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη και με τον φιλελευθερισμό συνολικότερα. Γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια ιστορική συγκυρία στη χώρα μας ή διεθνώς, όπου συγκρούονται δύο εντελώς διαφορετικά, δύο διαμέτρου αντίθετα σχέδια, δύο διαμέτρου αντίθετες αντιλήψεις, δύο διαμέτρου αντίθετες κοσμοθεωρίες. Η μία η οποία μιλάει για έναν αχαλήνοτο φιλελευθερισμό του κέρδους, της διάλυσης των εργασιακών σχέσεων, της καταπάτησης δικαιωμάτων αλλά και της διάλυσης της περιβαλλοντικής προστασίας, και από την άλλη ένα σχέδιο της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων που ακριβώς βάζει στο επίκεντρό του τις κοινωνικές ανάγκες, τις ανάγκες κοινωνικής πλειοψηφίας που αυτή τη στιγμή από την πιο νεοφιλελεύθερη, όπως σωστά είπε και ο πρόεδρος πριν από λίγο, κυβέρνηση της Ευρώπης, την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει αφαιθεί στην τύχη της, έχει αφαιθεί στο ελαιός της. Το βλέπουμε αυτό με το είδαμε την πανδημία και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε το δημόσιο σύστημα υγείας. Το βλέπουμε σήμερα με την κρίση της ακρίβειας, που η λογική την οποία εμείς βάζουμε για, για μια ισχυρή κρατική παρέμβαση στην οικονομία, για δημόσιες πολιτικές, για ρύθμιση των αγορών, είναι ακριβώς οι πολιτικές οι οποίες απουσιάζουν αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τα δύο λοιπόν σχέδια είναι διάκριτα, τα δύο σχέδια είναι αντιπαραθετικά μεταξύ τους, τα δύο σχέδια κατατίθενται στον ελληνικό λαό και νομίζω ότι σήμερα γίνεται μια νέα αρχή, αυτή ακριβώς, αυτό αν θέλετε, το ξεκίνημα, η αφετηρία αυτής της πολιτικής αλλαγής που πλέον έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Φίβο. Αυτά όλα που ακούστηκαν, πιστεύετε ότι μπορούν να βρουν ανταπόκριση και από άλλες προοδευτικές δυνάμεις για να υπάρξει μια κυβέρνηση προοδευτική, όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας? Νομίζω ότι το κάλεσμα το οποίο και εσείς ακούσατε ότι απίφθινε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου μας ήταν κάτι περισσότερο από σαφές. Ήταν απολύτως ξεκάθαρο ότι σε ένα τέτοιο σχέδιο, σε μια προγραμματική συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει τα βασικά μέτρα θωράκισης της κοινωνίας και ανάταξης της οικονομίας σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες, προφανώς έχουν θέση και πρέπει να έχουν θέση και ρόλο όλες οι προοδευτικές δυνάμεις της χώρας. Είναι ζήτημα ανάληψης ιστορικής ευθύνης πλέον για τον καθένα, για την κάθε πολιτική δύναμη, το κατά πόσο θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό το προσκλητήριο. Επαναλαμβάνω, σε αυτή την πολύ ιστορική συγκυρία, κύριε Κλαβδιανέ, κύριε Σκινά, από ποτέ, ίσως. Εμείς έχουμε αντιληφθεί ακριβώς ότι βρισκόμαστε σε μια ιστορικών διαστάσεων καμπή της ελληνικής πολιτικής πραγματικότητας. Δεν βρισκόμαστε σε μια κανονικότητα. Δεν βρισκόμαστε βεβαίως, απέχουμε έτη φωτός από αυτή την εικονική πραγματικότητα την οποία μας παρουσίαζε η κυβέρνηση Μητσοτάκη όλο το προηγούμενο διάστημα. Σε αυτές τις συνθήκες της κρίσης, σε αυτές τις συνθήκες που βλέπουμε και στον κόσμο γύρω μας, τα πάντα να αναδιατάσσονται. Οι νεοφιλελεύθερες δοξασίες των προηγούμενων δεκαετιών έχουν πεταχθεί στο σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαμορφωθεί ένα μέτωπο αριστερών, οικολογικών, προοδευτικών δυνάμεων που θα μπορέσει και στη χώρα μας να εκφράσει με πλειοψηφικό τρόπο αυτό το ρεύμα. Αλλιώς το βλέπουμε, το είδαμε και στην Γαλλία μόλις πριν από λίγες ημέρες. Καραδοκεί και η ακροδεξιά, μια ακροδεξιά η οποία επιχειρεί να εκφράσει αυτή τη λαϊκή αγανάκτηση. Εμείς όμως, ο στόχος ο δικός μας είναι οι λαϊκές ανησυχίες, η λαϊκή αγωνία, η λαϊκή οργή να πάρει πολιτικά χαρακτηριστικά και να πάρει προοδευτικά χαρακτηριστικά. Αυτός είναι ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος όλων των προοδευτικών δυνάμεων στη χώρα μας. Κύριε Χαρίτση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.